Φίλες και φίλοι, η ασφάλεια του πολίτη είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει πόλη, δηλαδή οργανωμένη κοινωνία, αν δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων της, των πολιτών της. Και δεν υπάρχει ελεύθερη πόλη, αν δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της από το φόβο. Γιατί το αντίθετο της ασφάλειας του πολίτη είναι ο φόβος. Και όταν δεν υπάρχει ασφάλεια, κυριαρχεί ο φόβος. Μέχρι τώρα, για πολλές δεκαετίες, κυριαρχούσε η άποψη ότι η ασφάλεια αντιτίθεται στην ελευθερία. Αυτό οδήγησε τελικά στο να κυριαρχήσει ο φόβος, που είναι η κατάλυση της ελευθερίας. Το ξέρουν οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, το ξέρουν ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Άγιου Παντελεήμονα, αλλά και της πλατείας Αμερικής και της Κυψέλης και τόσων ακόμα ιστορικών συνοικιών, γειτονιών και του υπόλοιπου Αττικής και της Παιανίας και κάτοικοι της Πάτρας, αν άκουσα καλά, και της Θεσσαλονίκης και γενικά όλης της Υπαίθρου. Γιατί η έξαρση της εγκληματικότητας, λόγω απουσίας του κράτους, οδήγησε τους ανθρώπους στο φόβο, σε ένα γενικευμένο φόβο. Τη νύχτα όταν κλειδώνονται στα σπίτια τους και πάλι δεν νιώθουν ασφαλείς. Αλλά και την ημέρα όταν κυκλοφορούν, κάθε στιγμή μπορεί να πέσουν θύματα ληστείας. Ιδιαίτερα οι πιο ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι ανήμποροι, τα παιδιά. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, κυριαρχούσε η άποψη πως η αστυνόμευση είναι τάχα κακό πράγμα. Και τώρα που έλειψε η αστυνόμευση, αποδείχθηκε ότι στη θέση της δεν ανθίζει η ελευθερία, οριάζει η εγκληματικότητα. Το απλό, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα. Το παρεμπόριο, η ατιμορρησία για κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά, τα ναρκωτικά, η ασυδοσία όλων και το δίκαιο του ισχυρότερου. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος, να νιώθει ελεύθερος, να πηγαίνει στη δουλειά του, να συναναστρέφεται με τους φίλους του, να συζητά τις απόψεις του. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να δημιουργήσει όταν φοβάται για τη μάνα του, για τη γυναίκα του που μένει πίσω στο σπίτι, για τα παιδιά του που πηγαίνουν στο σχολείο ή για τον εαυτό του που μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε, γιατί δεν υπάρχει κανένας για να προστατεύσει τα αγαπημένα του τα πρόσωπα ή και τον ίδιο από την ασυδοσία και από το έγκλημα. Που καθώς μένουν ατιμόρυτα, έχουν πλέον γίνει δυστυχώς κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η πολιτική διάσταση του προβλήματος είναι ακριβώς αυτή, ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι προϋπόθεση της ελευθερίας του. Υπάρχει όμως και άλλη μια πλευρά, η οικονομική διάσταση του προβλήματος. Ότι χωρίς δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά, ανθίζει η μαύρη αγορά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία, ανθίζει η παραοικονομία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το εμπόριο, λειτουργεί το παρεμπόριο και ανθίζει το παρεμπόριο. Δεν μπορεί να υπάρχει οργανωμένη παραγωγή, όταν όποιος θέλει κλείνει τα λιμάνια όποτε θέλει. Όταν όποιος θέλει παραλύει τους δρόμους κάθε μέρα. Όταν όποιος θέλει κλείνει επιχειρήσεις, διώχνει επιχειρήσεις, ματαιώνει επενδύσεις με μύρια όσα αστεία προσχήματα. Όλα αυτά παραλύουν κάθε υγιή οικονομική δραστηριότητα. Ακυρώνουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική και τελικά διώχνουν θέσεις εργασίας. Γιατί οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Και διώχνουν και τα καλύτερα ταλέντα του τόπου, τα νέα τα παιδιά στο εξωτερικό. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά ανάπτυξη, αν θέλουμε επενδύσεις, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αν θέλουμε να υπάρξουν ευκαιρίες για τον τόπο, μέλλον για τους νέους, τότε πρέπει να πάρουμε την έννοια ασφάλεια πολύ σοβαρά. Να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια είναι η πιο θεμελιώδης προϋπόθεση ανάπτυξης και να την αποκαταστήσουμε. Να γίνουμε σύγχρονη δημοκρατία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να αποκτήσουμε και μια σύγχρονη οικονομία. Δεν χρειάζεται από αυτού να σας πω τίποτα άλλο.
Καταλαβαίνετε πως ως τώρα, επί δεκαετίες, δεν ήταν στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζαμε. Η χώρα αρμένιζε στραβά. Πηγαίναμε αντίθετα από ό,τι πήγαιναν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είχαμε υποβαθμίσει την ασφάλεια, είχαμε περίπου ενοχοποιήσει την ασφάλεια, όπως και την επιχειρηματικότητα, όπως και την ανταγωνιστικότητα, όπως και τον πατριωτισμό. Είχαμε δηλαδή ενοχοποιήσει όλα εκείνα που αποτελούν τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι σύγχρονες κοινωνίες. Ήρθε η ώρα να διώξουμε αυτές τις τρευλώσεις και να απενοχοποιήσουμε αυτές τις έννοιες. Αποκαταστήσουμε τις αρχές που αποτελούν θεμέλιο για κάθε σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα για την ασφάλεια για την οποία θέλω σήμερα να σας μιλήσω. Το πρόγραμμά μας προβλέπει 12 βήματα. Έναν δωδεκάλογο. 12 βήματα από μέτρα που μπορούν να γίνουν αμέσως μετά τις εκλογές στο επόμενο διάστημα. Για να αλλάξει όλη η εικόνα της χώρας. Για να αλλάξει το πόσο ασφαλής θα νιώθει ο κάθε πολίτης. Για να αλλάξει η ψυχολογία των πολιτών, αλλά και για να περιοριστεί ασφυκτικά η δράση των παρανόμων. 12 μέτρα. Πρώτον, να αλλάξει η νομοθεσία, η ποινική μεταχείριση, αλλά και το δικονομικό πλαίσιο για τη σύλληψη και καταδίκη ενός κακοποιού. Να φέρουμε τους κανόνες που ισχύουν παντού αλλού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κουκουλοφόροι που συλλαμβάνονται στη διάρκεια ταραχών στην Αθήνα, βρίσκονται πάνω τους Μολότοφ, οι ίδιοι στα δικαστήρια του αρνούνται, ισχυρίζονται ότι περνούσαν τάχα τυχαία από εκεί και ότι οι αστυνομικοί τους τα φόρτωσαν και λόγω αμφιβολιών αφήνονται ελεύθεροι. Ύστερα από μερικούς μήνες, όταν μερικοί από αυτούς ξαναπιάνονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε κάποια άλλη πόλη και πάλι κουβαλώντας Μολότοφ, πάλι ισχυρίζονται ότι ήταν τυχαία η περαστική και τάχα τους τα φόρτωσαν και πάλι οι αστυνομικοί και ξανά αφήνονται ελεύθεροι. Αυτό δικονομικά είναι απίθανο να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια τέτοιων επεισοδίων πρέπει να επιτρέπεται. Για να βιντεοσκοπηθεί και η δράση ενός τέτοιου ατόμου και η στιγμή της σύλληψης και η στιγμή της αποκάλυψης του προσώπου του. Όπως ακριβώς νομοθετημένα ισχύει παντού αλλού. Δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ο καθένας να μαγνητοσκοπεί διαδηλώσεις για δικούς του λόγους, αλλά όχι η ίδια αστυνομία κατ' εντολήν και με τις εγγυήσεις των δικαστικών αρχών, ώστε να παραπέμψει τους παραβάτες της δικαιοσύνη. Μεταξύ άλλων, για να προστατευτεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος από κρούσματα αστυνομικής βίας, αν γνωρίζει και ο αστυνομικός ότι μαγνητοσκοπείται και το περιστατικό και η σύλληψη, θα συγκρατηθεί και ο ίδιος πολύ περισσότερο. Δεύτερον, χρήση μεθόδων αστυνόμευσης που δεν θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η αντιμετώπιση βίαιων ατόμων, όπως το λεγόμενο μαύρο μπλοκ των διαδηλώσεων και ομάδες κουκουλοφόρων, είναι από επιχειρησιακή άποψη τελείως διαφορετικό πρόβλημα από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι διαδηλωτές, οι οποίοι είναι, κατά κανόνα είναι ήρεμοι. Με τα βίαια άτομα, εκτός από την καταγραφή της εικόνας, πρέπει να υπάρχει τρόπος και να τους συγκρατήσει η αστυνομία. Να τους ηρεμήσει. Να τους συλλάβει, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ούτε των ίδιων, ούτε των αστυνομικών. Το πρόβλημα το έχουν λύσει σχεδόν όλες οι αστυνομίες του κόσμου. Με υδροφόρα οχήματα. Εφοδιασμένα με ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού υποπίεση. Αυτό μπορεί να επιτρέψει τη σύλληψη χωρίς χρήση βίας, όπως γίνεται σε πολλές δημοκρατικές χώρες. Και αυτό επίσης προστατεύει την ασφάλεια όλων και ιδιαίτερα των διαδηλωτών. Ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει να εξουδετερώνονται αμέσως και επιτόπου οι φωτιές από μολότοφ στους δρόμους, αλλά και οι εμπρισμοί κτηρίων πριν πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις. Αν υπήρχαν τέτοια υδροφόρα οχήματα επιτόπου, δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα στη Μαρφίν. Και δεν θα έμεναν ασύλληπτοι, όπως έμειναν οι δράστες εγκληματίες. Τρίτον, να επανέλθει ο αστυνομικός στη γειτονιά. Με πεζή περιπολία,
περισσότερα από ένα άτομα και με οχήματα. Για γρήγορη πρόσβαση σε σημεία όπου χρειάζεται να παρέμβει αστυνομία, και αυτό θα σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, να απελευθερωθεί η αστυνομία από γραφειοκρατικές εργασίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια, η επίδοση κλήσεων για παράδειγμα κτλ. Έτσι, θα απελευθερωθεί προσωπικό για ενεργό αστυνόμευση. Δεύτερον, να ενοποιηθούν τα μηχανοκίνητα σώματα της αστυνομίας με εσωτερικό ανάμεσά τους καταμερισμό και με αλληλοκάλυψη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σώματα, οι παλιοί ζητάδες, η Δέλτα και η Δίας. Κάθε φορά που έρχεται ένας υπουργός, δημιουργεί και ένα καινούριο σώμα, αποδυναμώνει τα προηγούμενα χωρίς να τα καταργεί, αλλά και χωρίς να τα ενσωματώνει σε έναν ενιαίο σχεδιασμό. Τρίτον, να υπάρξουν ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα ελικόπτερα της αστυνομίας με δυνατότητες βιντεοσκόπησης περιστατικών, ώστε ο δράστης κάθε εγκληματικής πράξης, από ληστεία τραπέζης μέχρι τρομοκρατικής ενέργειας, να ξέρει ότι δύσκολα θα ξεφύγει, αφού θα καταγράφεται από ψηλά η διαφυγή του, θα βιντεοσκοπείται και θα καθοδηγούνται τα οχήματα στο έδαφος για να τον καταδιώξουν, όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του εξωτερικού. Τέταρτον, να ενοποιηθούν και να ενισχυθούν οι διευθύνσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, που συνήθως έχει πολλά πρόσωπα, ασχολείται με πολλές και διαφορετικές έκνομες δραστηριότητες, ενώ η δίωξη του έχει ανατεθεί σε ξεχωριστές διευθύνσεις που δεν συντονίζονται και συχνά ούτε καν συνεννοούνται μεταξύ τους. Εδώ πρέπει να υπάρξει και αλλαγή των κανόνων εμπλοκής της αστυνομίας. Άλλους κανόνες εμπλοκής έχει ο αστυνομικός γειτονιάς, άλλος αυτός που αποκαθιστά την τάξη στις διαδηλώσεις, εντελώς διαφορετικούς, εκείνος ο οποίος διώκει τους εμπόρους ναρκωτικών ή τη διακίνηση πορνείας ή τα ποικίλα, αν θέλετε, κυκλώματα νονών ή εκβιαστών. Πέμπτον, να αλλάξει ολόκληρη η ποινική αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή η κακώς εννοουμένη επιοίκεια έχει οδηγήσει στην ατιμωρησία. Οφείλουμε να εξετάσουμε ένα προς ένα τα σοβαρά δικήματα, ώστε όσοι κρίνονται ένοχοι να μένουν στη φυλακή για επαρκή χρόνο, όπως γίνεται σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατία. Σήμερα, επειδή η κοινωνία γνωρίζει ότι θα εισπράξουν σχετικά μικρή ποινή και θα μείνουν στη φυλακή ακόμα λιγότερο, υπάρχει η απροθυμία, δείχνει η κοινωνία απροθυμία των μαρτύρων να καταθέσουν εναντίον τους. Γιατί οι μάρτυρες φοβούνται ότι σύντομα οι εγκληματίες θα είναι και πάλι ελεύθεροι και θα εκδικηθούν εκείνους που τους έβαλαν στη φυλακή. Επίσης, πρέπει να επεκταθεί το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και στο χώρο ολόκληρου του οργανωμένου εγκλήματος, πέραν του χώρου της τρομοκρατίας. Έκτον, να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Σήμερα πολλοί από εκείνους που καταδικάζονται αφήνονται ελεύθεροι, γιατί δεν υπάρχει χώρος για να εκτίσουν την ποινή τους. Πρώτο βήμα, να απελαθούν οι αλλοδαποί κατάδικοι που μπορούν να εκτίσουν τις ποινές τους στις χώρες προέλευσής τους μετά από διακρατική συμφωνία υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα να λειτουργήσουν αμέσως τα έτοιμα σοφρονιστικά καταστήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά παραμένουν σήμερα ανενεργά. Και να αλλάξει ολόκληρος ο κώδικας των φυλακών, με στόχο να σπάσουν τα κυκλώματα που τις ελέγχουν και να προστατευτεί η ζωή και τα δικαιώματα των φυλακισμένων, που σήμερα πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν από τους συγκρατούμενούς τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μαζί χρειάζονται και ειδικά μέτρα για να σπάσει το κύκλωμα της όποιας συνδιαλλαγής υπάρχει μεταξύ φυλάκων και φυλακισμένων. Έβδομο, να αντιμετωπιστεί και η λεγόμενη χαμηλή εγκληματικότητα. Δεν είναι λιγότερο σοβαρή, μπορεί να την έχουμε συνηθίσει περισσότερο, τη θεωρούμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και συχνά τείνουμε να την αγνοούμε. Αλλά η χαμηλή εγκληματικότητα είναι συνήθως ο προπομπός της βαριάς εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, όταν μια περιοχή ολόκληρη καταλαμβάνεται από μεμονωμένους χρήστες ναρκωτικών που μέρα μεσημέρι παίρνουν τη δόση τους σε κοινή θέα ή παρενοχλούν τους περαστικούς με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό θα φέρει αργότερα μικροσυμμορίες και ύστερα οργανωμένες συμμορίες, μέχρι που να γίνει όλη η περιοχή πλήρως ανεξέλεγκτη από τις αρχές και ανυπόφορη για τους κατοίκους.
Οι διαφορετικές λοιπόν βαθμίδες παραβατικής συμπεριφοράς θα αντιμετωπίζονται από διαφορετικές μονάδες της τάξης, με διαφορετικά μέσα, με διαφορετικούς κανόνες, αλλά η εξουδετερώση της χαμηλής εγκληματικότητας δεν πρόκειται να παραμεληθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν οι χρήστες ναρκωτικών από διάφορα σημεία των αστικών κέντρων που σήμερα κυριολεκτικά τα έχουν καταλάβει. Βέβαια, θα αντιμετωπίζονται ως άρρωστοι, γιατί είναι άρρωστοι, αλλά δεν θα υπάρξει αποποινικοποίηση για τους μη εξαρτημένους χρήστες. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ συχνά οι χρήστες γίνονται και τα βαποράκια για να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Η πολιτεία έχει χρέος όχι μόνο να φροντίσει ανθρώπους που νοσούν σοβαρά, αλλά και να τους εμποδίσει να μεταφέρουν, να μεταδώσουν την πάθησή τους σε άλλους που συνήθως είναι ανήλικα παιδιά. Αυτό το φαινόμενο, για παράδειγμα, έξω ή γύρω από ένα σχολείο, να τριγυρνάνε χρήστες, να πλησιάζουν μαθητές μετά το σχόλασμα και η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει τίποτα, θα σταματήσει. Όγδο, θα πρέπει να υπάρξει ένα δόγμα εσωτερικής ασφάλειας που θα αρχίζει από τις απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και την ιεράρχησή τους μέχρι τους μηχανισμούς προληπτικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης τους σε βάθος χρόνο. Από την τρομοκρατία, εγχώρια και εισαγόμενη, τυφλή ή στοχευμένη, μέχρι τις απαγωγές αθώων και τη δολοφονία τους για εμπορία οργάνων ή το απλό έγκλημα. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται πριν υπάρξουν, για να μην θρηνούμε θύματα. Εδώ πρέπει να φέρουμε στην Ελλάδα τα αντίστοιχα δόγματα εσωτερικής ασφάλειας που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, προσαρμοσμένα ασφαλώς στις δικές μας συνθήκες. Να γίνουμε Ευρώπη και στο θέμα της ασφάλειας. Ένατο. Και έρχομαι τώρα στη λάθρομετανάστευση. Γιατί ως τώρα μίλησα γενικά για την εγκληματικότητα. Οι λάθρομετανάστες δεν είναι απλά οικονομικοί μετανάστες. Είναι άτομα τα οποία έχουν μπει στη χώρα μας παράνομα. Παραβίασαν ήδη την νομοθεσία. Και αν ανεχθούμε αυτή την παρανομία ή και την επιβραβεύσουμε ακόμα, νομιμοποιώντας την παρουσία τους ή δίνοντάς τους δικαιώματα για να φέρουν ακόμα και συγγενείς τους, τότε μόνοι μας καταργούμε την ένομη τάξη στη χώρα μας και τους ενθαρρύνουμε να φέρουν κι άλλους. Πρώτο βήμα λοιπόν, η καλύτερη φύλαξη των συνόρων, ιδιαίτερα των χερσαίων, από όπου εισέρχονται καθημερινά πάνω από 300 άτομα και πλέον, μόνο από τον Εύρο. Καλύτερη φύλαξη των συνόρων σημαίνει και φυσικά εμπόδια, φράχτης, και χρήση τεχνολογίας, υπέρυθρες κάμερες που τους εντοπίζουν πριν έρθουν και ενημερώνουν τόσο επάνω τις τουρκικές αρχές, όσο και τις δυνάμεις Frontex. Αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της δικαιοδοσίας της ίδιας Frontex. Σήμερα, τα καραβάνια των απελπισμένων περνάνε τα σύνορα και ύστερα προωθούνται στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, όπου στηβάζονται κοντά σε άλλους συμπατριώτες τους και στη συνέχεια ασχολούνται με το παρεμπόριο ή προσπαθούν να φύγουν παράνομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπου όταν συλλαμβάνονται, επιστρέφουν στην Ελλάδα και όχι στις χώρες προέλευσής τους, γιατί αυτό προβλέπει το Δουβλίνο 2. Δέκατο, η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας φύλαξης των λαθρομεταναστών, όπου θα διοχετεύονται σε πρώτη φάση όσοι καινούργοι περνάνε τα σύνορα και όσοι συλλαμβάνονται για αδικήματα στις πόλεις. Και κοιτάξτε αυτό που γίνεται σήμερα. Να πιάνονται για μικροπαραπτώματα ή για σοβαρότερα εγκλήματα και να αφήνονται ελεύθεροι για να τα επαναλάβουν, θα σταματήσει. Στα κέντρα φύλαξης που θα δημιουργηθούν και θα συντηρούνται με κοινοτικά ευρωπαϊκά κονδύλια, έξω από τον αστικό ιστό των πόλεων, έξω από τον αστικό ιστό των πόλεων, θα οδηγούνται και θα παραμένουν εκεί ως το μαζικό τους επαναπατρισμό για διάστημα που δεν θα μπορεί να διαρκεί πάνω από 3 μήνες. Ενδέκατο, μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου κυρίως για να υπάρξει ενιαία πολιτική ασύλου και ενιαία πολιτική μαζικού επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών. Αυτό είναι απαραίτητο
γιατί πολλές από τις χώρες προέλευσής τους δεν τους δέχονται ή κάνουν ότι δεν είναι δικοί τους και δεν τους αναγνωρίζουν ως δικούς τους, ενώ είναι υπηκόοι τους. Χώρια που οι ίδιοι πολλές φορές καταστρέφουν τα επίσημα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή δεν διαθέτουν καθόλου ταξιδιωτικά έγγραφα. Ή λένε ότι είναι όλοι από την Παλαιστίνη. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η διπλωματική πίεση εκ μέρους ολόκληρης Ευρώπης για να επαναπατριστούν στις χώρες προέλευσής τους. Όπως απαιτείται και η πίεση της Ευρώπης συνολικά, ώστε να μην τους δίνουν διέξοδο οι ενδιάμεσες χώρες, όπως η Τουρκία, ώσπου να φτάσουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, δηλαδή στην Ελλάδα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα με την Τουρκία. Δεν μπορεί να κατηγορεί την Ελλάδα για την αθρώα εισρωή λαθρομεταναστών, όταν γνωρίζει ότι τους στέλνει στην Ελλάδα, δηλαδή σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Τουρκία. Και εδώ υπάρχει ένα ισχυρό όπλο. Να μπει επιτέλους ως όρος αυτό το θέμα στις διαπραγματεύσεις Ευρώπης-Τουρκίας. Και εδώ επομένως χρειάζεται η πολιτική πίεση και το βάρος ολόκληρης Ευρώπης. Για να πετύχουμε τέτοιο συντονισμό και για να φτάσουμε σύντομα σε νέα ευρωπαϊκή πολιτική, γνωρίζετε ότι έχω ήδη αρχίσει επαφές με ηγέτες, ιδιαίτερα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, πρωθυπουργούς και προέδρους όλων των χωρών, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο. 12. Χτύπημα και στο παρεμπόριο, που είναι το κύριο μέσο με το οποίο προσπορίζονται τα προστοζήν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς τους λαθρομετανάστες. Δηλαδή το παρεμπόριο είναι μια φυσική, χρονική προέκταση των λαθρομεταναστών. Για την ακρίβεια, το έχω πει σε κάθε μέρος πήγα στην Ελλάδα. Πόλεμο εξαγγέλνουμε στο παρεμπόριο. Που σκοτώνει καθημερινά το νόμιμο το εμπόριο. Για να πιστούν οι λαθρομετανάστες ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν μεροκάματα έτσι, οπότε θα αξιοποιήσουν ευκολότερα τα κίνητρα για τον οικειοθελή τους επαναπατρισμό. Γενικά η διαδικασία ασύλου θα επισπευστεί, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο επαναπατρισμός. Και θα σταματήσουν οι συνεχείς αιτιάσεις κατά της Ελλάδας στο εξωτερικό, πότε γιατί δεν τους δίνουμε άσυλο, πότε γιατί τους στηβάζουμε υπό συνθήκες απάνθρωπες. Στα κέντρα φύλαξης θα έχουν πολύ καλύτερες και ελεγχόμενες συνθήκες διαβίωσης. Ενώ σε ό,τι αφορά το άσυλο, θα εφαρμόζουμε τους κανόνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που θα ζητήσουν να γίνουν ενιαίοι για όλη την Ευρώπη και που θα είναι πολύ αυστηροί. Όλα αυτά θα διευκολύνουν από κάθε άποψη το μαζικό τους επαναπατρισμό. Μαζί με την άμεση βέβαια κατάργηση του νόμου Ραγκούση, που έκανε την Ελλάδα, κατέστησε την Ελλάδα μαγνήτη προσέλκυσης παρανόμων μεταναστών, όλα αυτά τα μέτρα θα στείλουν πολύ σαφές, πολύ αποφασιστικό μήνυμα παντού. Και εντός της χώρας, στους λαθρομετανάστες που βρίσκονται ήδη εδώ και σε εκείνους που θα ήθελαν να έρθουν αύριο σε αυτή τη χώρα. Αυτές οι μέρες ασυδοσίας λοιπόν τελειώνουν. Όσοι έρχονται θα επαναπατρίζονται. Όσοι πιάνονται θα επαναπατρίζονται. Όσοι θέλουν να φύγουν μόνοι τους θα ενισχύονται, θα ενθαρρύνονται. Και όσοι περιμένουν να διαφύγουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλύτερα να το ξεχάσουν και να σκεφτούν και εκείνοι τον επαναπατρισμό τους. Επίσης, η υπόλοιπη Ευρώπη θα πάρει το μήνυμα ότι η Ελλάδα έπαψε να είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι πρέπει να στηριχτεί ώστε να επαναπατρίσει τους λαθρομετανάστες της. Και έτσι θα ενισχύσουμε και την πολύτιμη για μας ιδέα ότι τα ελληνικά σύνορα είναι στην ουσία τα σύνορα της Ευρώπης. Όλα αυτά τα μέτρα, φίλες και φίλοι, και τα 12 που είπα, είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Δεν κοστίζουν, γιατί καλύπτονται από κοινοτικά κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια. Και υπάρχει διάθεση των Ευρωπαίων εταίρων να βοηθήσουν. Έτσι θα πάρουμε πίσω τις πόλεις μας. Έτσι θα κάνουμε ξανά τις γειτονιές μας όπως πριν και καλύτερες. Έτσι θα εμπεδώσουμε ξανά το αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους, που όπως ξέρετε είναι και πιο ευάλωτοι. Γιατί η ασφάλεια του πολίτη έχει και μια διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι πιο εύποροι Έλληνες μένουν σε ακριβότερες γειτονιές, καλύτερα φυλασσόμενες περιοχές και σε πιο ασφαλή σπίτια. Αυτοί θίγονται πολύ λιγότερο μέχρι στιγμής από αυτήν την έκρηξη της εγκληματικότητας, η οποία κάνει όμως πραγματικά τη ζωή
εφιάλτη για όλους τους υπόλοιπους. Και ήδη έχει πλήξει, έχει τραυματίσει πάρα πολύ άσχημα τη μεσαία τάξη, που σαν να μην της έφταναν τα υπόλοιπα πλήγματα από την οικονομική καθίζηση, έχει να αντιμετωπίσει και αυτούς. Το μέτωπο κατά της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης έχει τέλος μια σημερινή πρόσθετη επικαιρότητα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε το τελευταίο διάστημα μια αληθινά πολύ μεγάλη έξαρση με αλλεπάλληλα φαινόμενα δολοφονιών, ληστιών, απαγωγών και αυτοδικίας. Αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, πολύ σύντομα ο έλεγχος θα χαθεί. Και αν σε τέτοια θέματα χαθεί ο έλεγχος, δεν ανακτάται εύκολα. Ανησυχούμε σοβαρά από την εμφάνιση κρουσμάτων αυτοδικίας. Γιατί όταν αρχίσουν δεν σταματάνε, γενικεύονται. Προφανώς σήμερα η κοινή γνώμη έχει πάρει το μέρος του νεαρού που σκότωσε αυτό που πήγε να ληστέψει και μπήκε σπίτι του στη μητέρα του. Αύριο όμως τα πράγματα θα είναι λιγότερο απλά. Θα υπάρχουν αυτοδικίες επί δικαίων και αδίκων. Και αν ξεκινήσει ο φαύλος κύκλος του αίματος, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να σταματήσει. Και αυτό δεν πρέπει κανείς να το επιτρέψει. Αν το κράτος είναι απόν, τίποτα δεν μπορεί να απαγορεύσει, να εμποδίσει να υπάρξουν κρούσματα αυτοδικίας. Πρέπει να πείσουμε τον πολίτη ότι η ασφάλειά του θα είναι στο εξής η ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας. Και αυτό άμεσα πρέπει να το δείξουμε, γιατί τα πράγματα έχουν ήδη φτάσει σε οριακό σημείο. Το ζείτε και το ζούμε. Ο δεύτερος λόγος που καθιστά σήμερα επίκαιρη αυτή τη συζήτηση είναι το γεγονός ότι σήμερα ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού για να κάνει τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αντί να ενισχύσει την αστυνομία, υπόσχεται τον αφοπλισμό της αστυνομίας. Και μάλιστα σε μια κοινωνία όπου κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες κακοποιοί, οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα, ακόμα και με καλάσνικοφ, ενώ υπάρχουν και πολίτες που εμφανίζονται έτοιμοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Αυτή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει σε αυτό ακριβώς που πρέπει να αποφύγουμε, στη γενίκευση των κρουσμάτων αυτοδικίας. Αντί να περιορίσει τους λαθρομετανάστες, υπόσχεται να τους βοηθήσει να φέρουν εδώ ακόμα και τις οικογένειές τους. Δηλαδή να πενταπλασιαστεί ο αριθμός τους. Αντί να τους στείλει πίσω στις πατρίδες τους, υπόσχεται να τους δώσει και έγγραφα για να συνεχίσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό θα οδηγήσει τους εταίρους μας να αποβάλουν την Ελλάδα από το Σέγγεν. Δηλαδή να βγει η Ελλάδα από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Με αποκορύφωμα ότι αντί να βοηθήσουν την πρόσβαση των λαθρομεταναστών στην Ευρώπη, θα εμποδίσουν και την πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί όταν πάρει χαμπάρι η Ευρώπη ότι εσύ έχεις δώσει αυτά τα λεγόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, που δεν μπορεί να είναι άλλα από το διαβατήριο και ταυτότητα, και την έχεις δώσει κατά χιλιάδες στους παράνομους, κάποια στιγμή θα αντιληφθούν ότι αυτοί που μπαίνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού δεν είναι Έλληνες. Και θα βγει ο κανόνας, και ήδη είδαμε ότι άρχισαν να παίρνουν τέτοια μέτρα, που θα λένε γενικότερα Έλληνας έρχεται, όχι, απαγορεύεται. Και θα μπορούμε να πηγαίνουμε και εμείς σε αυτές τις χώρες. Απλά πράγματα, τα οποία όμως δεν τα καταλαβαίνει ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία. Οι Έλληνες θα γίνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θα ταξιδεύουν ξανά στην Ευρώπη με διαβατήρια. Φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μόνο σκοπό να οδηγήσει την Ελλάδα έξω από το ευρώ, κάνει τα πάντα για να μας βγάλει από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και από τη συνθήκη του Σέγγεν. Όσους μάλιστα λαθρομετανάστες δεν φύγουν με αυτήν την τρομακτική λύση που προτείνει, υπόσχεται να τους δώσει άσυλο στην Ελλάδα με μια ευκολία διανόητη για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και επιπλέον να τους προσφέρει και επίδομα ανεργίας. Περισσεύουν τα χρήματα, ας πάρουν και εκείνοι. Ενώ πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με το παρεμπόριο και διαλύουν την ελληνική οικονομία, όπως ξέρετε, δηλώνουν άνεργοι. Θα τους επιδοτούμε τώρα και από πάνω. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με όλα τα μέτρα που ήδη παρουσιάσαμε εμείς και για τον έλεγχο της εγκληματικότητας και για την απομάκρυνση των λαθρομεταναστών. Είναι αντίθετοι στην αποκάλυψη των κουκουλοφόρων, αφού έχουν κατηγορηθεί
Και μάλιστα όχι από εμάς. Από άλλο κόμμα ισχυρό της αριστεράς, ότι τους χάιδευαν τους κουκουλοφόρους. Μιλάνε για ανθρωπιά, αλλά συντηρούν και ενθαρρύνουν ό,τι πιο απάνθρωπο έχει συμβεί στην Ελλάδα και στους Έλληνες και στους άτυχους αυτούς που μπαίνουν παράνομα και στηβάζονται εδώ πέρα με τις χειρότερες συνθήκες. Η Ελλάδα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια αληθινή εισβολή. Κάποιοι την ανέχτηκαν, κάποιοι ακόμα και σήμερα την υποθάλπτουν και την ενισχύουν. Εμείς αυτή την εισβολή των παρανόμων στην Ελλάδα θα τη σταματήσουμε από την επόμενη μέρα των εκλογών. Όπως θα αναχαιτήσουμε και όλο αυτό το κύμα εγκληματικότητας που είναι εικόνα κοινωνικής διάλυσης και κοινωνικής παρακμής. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με κανόνες δημοκρατικούς και με ευρωπαϊκή στήριξη. Την Ευρώπη τη χρειαζόμαστε και την έχουμε μαζί μας στην υπόθεση της ασφάλειας. Γιατί η Ευρώπη τα έχει λύσει τα θέματα αυτά. Τουλάχιστον πολύ περισσότερο από όσο εμείς. Γιατί η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ούτε δημοκρατία ούτε ανάπτυξη. Και γιατί η Ευρώπη μπορεί να μας βοηθήσει και σε ζητήματα επαναπατρισμού, ρίχνοντας το βάρος της υπέρ της Ελλάδας και των άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Φτάνει βεβαίως να μείνουμε στην Ευρώπη. Η ασφάλεια είναι πρόβλημα δημοκρατίας και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στα πλαίσια της δημοκρατίας αλλά και της Ευρώπης. Γιατί κανένα πρόσχημα δεν δικαιολογεί την κατάλυση της δημοκρατίας και τίποτα δεν υπονομεύει τη δημοκρατία όσο υπονόμευση της ασφάλειας του πολίτη, της ίδιας της νομιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ξέρουμε ότι σε αυτό θα έχουμε την πλήρη στήριξη και της υπόλοιπης Ευρώπης και είμαστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε αν έχουμε και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Την επόμενη Κυριακή ζητούμε και διεκδικούμε ακριβώς αυτό. Τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα ευνομούμενη, μια χώρα με ασφάλεια και με ελευθερία. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο συστατικό που συνδέεται και με την ανάπτυξη της χώρας και με την ενίσχυση της δημοκρατίας και με τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής μας προοπτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη.